786 ευρώ. Τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι σας πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ για τη μεσαία τάξη θα το επιστρέψω. Αυτό πόσο πιστευτό γίνεται από τον πολίτη, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους, διότι αύριο εδώ θα είμαστε μετά τις εκλογές. Ελάτε. Κοιτάξτε κύριε Αυτιά, η παροχολογία είναι μια γενική πολιτική όλων των κομμάτων και όλων όσων ονειρεύονται να γίνουν πρωθυπουργοί. Επειδή και εγώ περπατάω στην Αλφα Αθήνας, γιατί είμαι εν ενεργεία βουλευτής Αλφα Αθήνας. Αλφα θα είστε. Αλφα θα είμαι και πάλι. Εγώ βλέπω τελείως διαφορετική εικόνα και βλέπω ο κόσμος να σπυρώνεται και κοντά στην Ένωση Κεντρών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι μας λένε ότι είσαστε το μόνο κόμμα που δεν χρωστάει δάνεια. Είσαστε το μόνο κόμμα που δεν εμπλέκεται με σκάνδαλα. Είσαστε το μόνο κόμμα που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Είσαστε το μόνο κόμμα που πραγματικά αγάπατε την πατρίδα και έχετε βάλει σημαία ψηλά το μακεδονικό όπως κανένα άλλο κόμμα. Δεν σας ελέγχουν τα συμφέροντα, δεν έχετε γεμίσει με ρουσφέτια και διορισμού στον κόσμο. Είσαστε η μόνη πραγματική δημοκρατική προοδευτική λύση που μπορεί να πιστέψει κάποιος και σας στέλνουμε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύουμε ότι θα είναι ενισχυμένη η Ένωση Κεντρών και όχι να πάει να ψηφίσει κάτι παλαιό που είναι δοκιμασμένο, έχει κυβερνήσει και τώρα απλά υπόσχεται. Τα δικά μας ποσοστά θα είναι πολύ μεγαλύτερα, θα είναι ενισχυμένη η Ένωση Κεντρών στην επόμενη Βουλή και είμαστε το μόνο κόμμα που μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για φρένο οποιοδήποτε θέλει να είναι μονοκομματική κυβέρνηση, να μην λογοδοτεί και να είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που δεν θα λέει σε κανέναν τι κάνει. Και δεν θα ελέγχεται από εσά. Απαντήστε. Ναι. Η κυρία Νικολάου έθεσε το θέμα. Πάμε γρήγορα. Γεωργιάδης. Εάν δεν μειωθεί η γραφειοκρατία και δεν μειωθεί ο κρατισμός και δεν βάλουμε χέρι στο δημόσιο ώστε να επιβραβεύσουμε τους παραγωγικούς δημοσίους υπαλλήλους και να βρούμε τους αργόμισθους οι οποίοι κάθονται σπίτι τους να κάτσουν σπίτι τους. Ούτε φόρους μπορούμε να μειώσουμε, ούτε επενδύσεις θα έρθουνε, ούτε τίποτα. Θα κολλάνε όλα στην γραφειοκρατία και στα ρουσφέτια του παλαιοκομματικού. Όλα αυτά, κύριε Καλπάκη, όλα αυτά, τη νέα γενιά, την εφημερίδα. Κυρία Αρνούμενα, δεν θα τη λαϊκίζεις. Όχι, να μην απαντεί αυτό. Θα τα βάλουμε με τον πολιτισμό. Θα τα βάλουμε τώρα με τους ηθοποιούς που πεινάνε, θα τα βάλουμε. Που έχει καταστραφεί ο κλάδος. Τέλος χρόνου, μην λαϊκίζουμε σε τέτοιο άνθρωπο. Κυρία Βρίνα, μας φταίει τώρα αρνητικά για το πρόβλημα. Για το πρόβλημα της Ελλάδας φταίει ο Γαβράς. Είναι ποτέ δυνατόν. Τη Βρίνα μιλάει. Πεινάει όλος ο κλάδος των ηθοποιών, πεινάει. Βρίσκεται στον δρόμο. Οι 600.000, τα εκατομμύρια που έχετε στοχοποιήσει όλοι με τις κυβερνήσεις σας, τα ξεχνάτε. Όμως έχουμε τη δυνατότητα, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα που έχει τριγμούς που αφορούν και την ίδια μας την κοινωνία και την παθογένειά της. Και μιλάω για την περιοχή των φυλακών και για την περιοχή των εξαρχείων, παρακαλώ, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και το βασικό είναι να ξέρουμε αν θα έχουν μείνει σπίτια σε κάποιους ανθρώπους σε λίγο καιρό για να μπορέσουν να τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο. Γιατί όπως πάει η οικονομία, χάνουν τα σπίτια τους ο κόσμος. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από την περίπτωση αυτό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Άγριο μαστίγωμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού. Πριν από λίγες ώρες μάθαμε για νεκρό στις φυλακές Τρικάλων, συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων. Πριν από τρεις ημέρες είχαμε πέτρες, μάχη με πέτρες και βραστό λάδι μεταξύ κρατουμένων. Οι σοφρονιστικοί πάλι σηκώνουν τα χέρια. Η εγκληματικότητα υπάρχει μέσα και έξω από τις φυλακές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει δεν συνέβαιναν μόνο σήμερα αυτά και νομίζω ότι σε αυτό οφείλουμε να συμφωνήσουμε όσους τουλάχιστον ακολουθούμε αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Συνέβαιναν πάντα, έχουμε έξαρση. Όμως παλεύουμε το φαινόμενο να το θεραπεύσουμε κατά το δυνατό. Όμως η Ένωση Κεντρών τι λέει για αυτά? Άρα το Υπουργείο θέλει να μας πει ότι πάμε σε μια πολιτική συμψηφισμού, το ότι επειδή συνέβαινε και στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή είναι η δικαιολογία μας που συμβαίνει και τώρα. Κάτι πρέπει να κάνουν κάποια στιγμή. Δεν θα απαντήσω για λογαριασμό του. Δηλαδή, όχι, το λέω με την άποψη. Όσοι ακολουθούν το ρεπορτάζ στο δικαστικό ή το αστυνομικό δεν πέφτουν. Τους διευθυντές των. Άμα ότι υπάρχουν νεκροί στις φυλακές. Το καταλαβαίνετε. Οι διευθυντές των σοφρονικοστικών ιδρυμάτων από την εκάστοτε κυβέρνηση ορίζονται και μπορούν να ελέγχονται ή μη. Βλέπουμε selfies να υπάρχουν μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα, μέσα από τα κελιά της φυλακής και μέσα από τα κηλικεία. Βλέπουμε πάρτι να γίνονται, βλέπουμε νεκρούς. Βλέπουμε μαστιγώματα και όλα αυτά που βλέπουμε και δεν έχουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση ή μια ενέργεια. Γίνεται δηλαδή και υποτίθεται ότι το σοφρονιστικό ίδρυμα είναι για να σοφρονίζει τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι αυτά, οι λόγοι που μπήκανε μέσα κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να τα κάνουν και εντός των φυλακών με την ανοχή κάποιων.
Κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Η κυβέρνηση είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση. Δηλαδή, εσείς ως τέλος να δούμε τι θα γίνει. Τι θα μπορούσατε να προτείνετε για να βοηθήσετε, υποβοηθήσετε και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εμείς ό,τι και να προτείνουμε, η κυβέρνηση πρέπει να μπει στη διαδικασία να μας ακούσει. Δεν παίρνει φυλακές για να βγει νεκρός, να βγει σε σάκο όπως λένε. Δεν το συζητάμε αυτό και ξέρουμε ότι κάποιοι δεν έχουν μπει και 100% δικαίως στη φυλακή, γιατί δεν έχουν καταφέρει να βάλουν όλα τα ενοχοποιητικά ή τα στοιχεία απαλλαγής τους να μην μπορέσουν να τα τεκμηριώσουν στο δικαστήριο. Το θέμα δεν είναι τι προτείνει ένας κεντρών μόνο, αλλά για αυτό που λέτε, για να το προτείνει ένας κεντρών κάποιος πρέπει να τα ακούσει. Εμείς έχουμε πει ότι για μείζωνα θέματα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας, που είναι πάρα πολλά που έχουν ανοίξει πλέον, οικονομίας, ακόμη το Σκοπιανό το συζητάμε ότι δεν έγινε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Ας κάτσουμε μια φορά στο τραπέζι να συζητήσουν πολιτικοί αρχηγοί για τέτοια θέματα. Γιατί να ξεπεράσουμε ποιο. Έχει προχωρήσει η υπόθεση. Δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση. Η υπόθεση έχει κολλήσει και κολλάει καθημερινά σε πάρα πολλά θέματα. Αν θέλετε μπορούμε να ανοίξουμε για την κουβέντα. Το θέμα όμως τι γίνεται. Ο βίος γίνεται αβίωτος και μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα και μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στα εξάρχεια. Γιατί λένε για το άβατο των εξαρχείων, αλλά είναι το αβίωτο των εξαρχείων. Οι ίδιοι πολίτες δεν μπορούν να μείνουν στο χώρο κατοικίας τους. Και δυνατότητα να σας κάνω και το ερώτημα αμέσως. Χθες νωρίς το πρωί είχαμε μια εντυπωσιακή επιχείρηση, των πολυτιμηματική της ελληνικής αστυνομίας, που είχε καρπούς, είχε 100 προσαγωγές, είχε ένα αριθμό συλλήψεων. Δεν κουνήθηκε, δεν έσταξε μύτη που λέμε. Τη χαιρετίζουμε. Λίγο στην ώρα πιο πριν είχα μια αποτυχημένη παρόμοια επιχείρηση, που δεν έγινε με αυτή τη δυναμική, έγινε αν θέλετε στα κρυφά σχεδόν. Ναι. Την ίδια στιγμή, χθες το απόγευμα, είχαμε συγκέντρωση των κατοίκων των εξαρχείων και να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες που δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν. Η οποία συγκέντρωση διαλύθηκε από τους γνωστούς κουκουλοφόρους που ήρθαν σε σύγκρουση σε ένα μικρό πόλεμο με τις δυνάμεις της αστυνομίας, με τα ΜΑΤ. Και μπήκαν μέσα στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο Πανεπιστήμιο λόγω του ασύλου που υπάρχει. Δεν μπορούν να μπουν τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες συλλήψεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προκαλούν προβλήματα. Εδώ υπάρχει κοντέινερ εδώ και 3 χρόνια, που είναι το λεγόμενο ΚΕΠ των αντιεξουσιαστών. Και υπάρχει μέσα στο κέντρο των εξαρχείων και δεν έχει πάει κάποιος με μια συντονισμένη ενέργεια να το πάρει από εκεί και να το εξαφανίσει. Ο Δήμος τα ρίχνει στην πολιτεία και η πολιτεία τα ρίχνει στο Δήμο. Μα είναι ποτέ δυνατόν να διαιωνίζεται 3 χρόνια. Άρα εσείς για ποιες ενέργειες. Συντονισμένες ενέργειες πρέπει μιλάτε να γίνουν, που θα έπρεπε να έχουν αποτέλεσμα. Οι ενέργειες πρέπει να είναι συντονισμένες. Άμεση κατάργηση του ασύλου. Μια μεγάλη επιχείρηση που πολύ. Το θέμα είναι το ασύλο εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει να καταργηθεί. Σε δημοκρατικό πολίτευμα ζούμε. Αντέχει σήμερα η δημοκρατία μας μια πολυήμερη επιχείρηση στα εξάρχεια, εκαθάριση εισαγωγικά. Άρα να μην κάνουμε τίποτα. Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες. Κάποια στιγμή να τελειώσει όλο αυτό. Δεν τελειώνει σε μια μέρα και σε μια νύχτα όπως κάποιοι θέλουν να λένε, γιατί εκεί θα έχουμε νεκρούς. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι θα μπουκάρουμε όλοι μέσα, θα πάρουμε τα όπλα, όλες οι ομάδες που κάποιοι ακροδεξιοί λένε και θέλουν να μπουν να καθαρίσουν τα εξάρχεια. Πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες. Ποιος θα τις αποφασίσει αυτές, σαφέστατα τα αρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και όλα τα κόμματα. Εκεί είναι που καταλήγω πάντα. Τα κόμματα να συζητάνε. Πάντως, είναι διακομματικό αυτό, είναι εθνικό ζήτημα. Εδώ, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ότι δεν υπάρχει άβατο στα εξάρχεια. Υπάρχει αβίωτο. Υπάρχει δραστηριότητα των αστυνομικών. Γι' αυτό βγαίνουν οι πολίτες των εξαρχείων και οι κάτοικοι των εξαρχείων και λένε δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι μας. Θα πάμε, φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι μας. Γυρισμένοι σε κάμερες, δεν μιλάνε ζωντανά στον κόσμο και δεν θέλουν να εμφανίζουν το πρόσωπό τους γιατί φοβούνται ότι απειλούν. Άρα πώς δεν υπάρχει άβατο. Εδώ και μάλιστα όχι μόνο υπάρχει άβατο, είναι και μέσα στο κέντρο της καρδιάς της Αθήνας. Οι φαβέλες στη Βραζιλία είναι σε βουνά, που είναι τα άβατα τα λεγόμενα. Ναι, οκ, okay, εκεί είναι ολόκληρες επιχειρήσεις. Εδώ έγινε ολόκληρη επιχείρηση από 50 ανθρώπους με όπλα και πήρανε το λιμενικό όταν έκανε την επιχείρησή του μέσα στα εξάρχεια. Του πήρανε και τα όπλα, του πήραν τα πάντα. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνονται και συντονισμένες ενέργειες μέσω του λιμενικού, της αστυνομίας και μέσω ανθρώπων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει να τα δει το Αρχηγείο της Αστυνομίας, πρέπει να τα δει το Αρχηγείο του Λιμενικού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κάποια στιγμή και διακομματικά όλοι οι αρμόδιοι τομεάρχες
και όλα τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν. Πάμε λίγο στις είναι εθνικό ζήτημα. Είναι μείζον θέμα που πρέπει να απασχολήσει. Βοηθήστε λίγο να βάλω και άλλα θέματα επικαιρότητα στην κουβέντα μα. Εσεί το συντονίζετε. Είναι ενδιαφέρουσα, κύριε Αντιπρόεδρε. Πάμε λίγο στην υπόθεση τη μίζα των υπουργών, όπω τουλάχιστον εξεφράστηκε από τι ρίσει του κυρίου Αθανασίου, που φαίνεται ότι μπορεί να έχουν παρεξηγηθεί ή παρερμηνευτεί. Αλλά έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο ανακοινώσεων, σφοδρή αντιπαράθεση όλων των κομμάτων μεταξύ του, κυρίω κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αλλά η θέση τη Ένωση Κεντρών ποια είναι? Όταν τι καταλάβατε, δεν καταλάβατε τι τοποθετήσει, κύριε Αθανασίου? Όταν είσαι ένα τόσο έμπειρο νομικό και είσαι και έμπειρο πλέον πολιτικό, που ο λόγο και η αγόρευση είναι στο DNA σου και στην καθημερινότητά σου. Ένας εξαιρετικός δικός. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι αυτό ήταν εν τη ρήμη του λόγου, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει πολιτικός και υπάρχει γενικότερα άνθρωπος και πολίτης, Έλληνας πολίτης, που πιστεύει ότι η μίζα είναι στα καθήκοντα του Υπουργού. Θα τρελαθούμε τελείως. Μιλάμε τώρα, σε λίγο θα, αντί να ποινικοποιήσουμε τη μίζα και το ρουσφέτη, θα το κάνουμε ότι είναι στα καθήκοντα του Υπουργού. Έχουμε καταντήσει σε τέτοια θέματα. Εμείς τα λέμε σαν ένα κέντρο και τα φωνάζουμε. Ότι θα πρέπει ακόμη και το ρουσφέτη να ποινικοποιηθεί. Το κάναμε πρόταση μέσω του συντάγματος, συνταγματική αναθεώρηση. Προτείναμε να γίνει η ποινικοποίηση δεν του ρουσφετιού. Η να μην μπορεί να βολεύει ανθρώπους ο εκάστοτε πολιτικός για να μπορεί να παίρνει ψήφους. Κύριε Γεωργιά, δεν σας καλύπτει η εξήγηση του πρώην Υπουργού? Εντάξει, η εξήγηση μπορεί να δοθεί. Η όποια διευκρίνηση μπορεί να δοθεί. Και πάλι δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται ότι στα καθήκοντα του Υπουργού μπορεί να είναι η μίζα ή το ρουσφέτη, αν είναι ποτέ δυνατόν. Πάμε στην ασυλία του κύριου Ροπέρτου. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο... Μαθητική δωροδοκία είναι μια... Περιμένουμε τα στοιχεία, ένα σοβαρό αδίκημα. Ναι, περιμένουμε όμως και τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βιαστούμε, να κατηγορήσουμε κανέναν βέβαια. Επειδή έχουν ανοιχθεί όπως λέγονται λογαριασμοί, δεν έχουν βρεθεί χρήματα, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία περί δωροδοκίας και περί χρηματισμού. Τώρα είναι σε διαδικασία για την άρση ασυλίας. Θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και σαν Ένωση Κεντρών. Απλά δεν είμαστε αυτοί που θα δικάσουμε τον οποιοδήποτε. Και μάλιστα έχουμε μπει σε μια διαδικασία σκανδαλολογίας, να κάθονται να κάνουν ένα διαγωνισμό σκανδάλων μεταξύ τους τα πολιτικά κόμματα εν ώψη εκλογών. Ξέρετε, εμείς αναρωτιόμαστε αν σε όλη αυτή την υπόθεση στο τέλος θα υπάρξουν ένοχοι. Πέρα από, γιατί ακόμα δεν έχουν αναφερθεί και στους 7.000 που εμπλέκονται από το χώρο της Ιατρικής. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει σκάνδαλο. Αν τελικά θα μπορούσε να υπάρχει αποκατάσταση. Και υπάρχει και πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Το αν πολιτικά πρόσωπα είναι εμπλεκόμενα μέσω μίζας ή μέσω οτιδήποτε μπορεί να έχουν πάρει, αυτά πρέπει να διευθερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Και εμείς γι' αυτό φωνάζουμε σαν Ένωση Κεντρών και ζητάμε τη δύναμη του ελληνικού λαού να μεγαλώσουμε. Άρα κρατάτε σας αναμονής για την υπόθεση. Είμαστε, προσέξτε. Δεν βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε, να διευρεθεί. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πρέπει αμερόληπτη. Εμπιστεύεστε τους δικαστές? Αρκεί να μην υπάρχει παρέμβαση. Εδώ τους βλέπουμε... εμπιστεύεστε ή όχι, κύριε Γεωργιάδη? Εννοείται, τους δικαστές εμπιστευόμαστε, αλλά να μην υπάρχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Για να υπάρχει παρέμβαση, κύριε Χαριτάτο, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολιτικοί και υπουργοί, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει παρέμβει στη δικαιοσύνη. Φοβάστε, δηλαδή... Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει, αν την αφήσουμε αμερόληπτη να κάνει το έργο της. Εκτιμάτε δηλαδή ότι υπάρχει παρέμβαση και στη... δηλαδή. Να πάμε και στην αντίθετη. Το λέτε δημόσια, είστε αντιπρόεδρος, έχει βαρύτητα ο λόγος σας. Δεν ξέρουμε αν είναι παρέμβαση. Είναι πιθανό να προκαλέσετε ανακοίνωση στην δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Σίγουρα όμως δεν την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της. Βλέπουμε κιόλας και ότι η κυρία Τουλουπάκη τώρα ανανέωσε τη θητεία της. Εχθές κιόλας. Έτσι. Και πριν από δύο μέρες κατέθεσε τη δικογραφία στη Βουλή. Πριν την ανανέωση τη θητεία της που έλεγε και είχε πει ότι θέλει. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό. Αλλά όλα έρχονται να συνδέσουν κάποιο κρίκο. Θέλω... Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που σας έλεγα, παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επειδή βλέπουμε, ότι, βλέπουμε, ναι, ότι βλέπουμε την όλη σκανδαλολογία και εμείς γιατί ζητάμε σαν ένα κεντρό να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που ούτε σκάνδαλα έχει, ούτε δάνεια χρωστάμε, ούτε offshore έχουμε, ούτε μας ελέγχει κάποιο συμφέρον. Είμαστε καθαρό κόμμα, εκφράζουμε τον Έλληνα πολίτη που θέλει καθαρούς πολιτικούς στο ελληνικό κοινοβούλιο και γι' αυτό ζητάμε να είμαστε μέσα στην ελληνική βουλή, διότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε και το φρένο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ονειρεύεται πεντακομματική βουλή για να κυβερνά και να μην λογοδοτεί.
Εμείς είμαστε αυτοί που θα μπούμε σαν εκτοκόμμα στην Ελληνική Βουλή και θα λογοδοτούν όλοι και θα κόψουμε τα φρένα, τα όνειρα της αυτοδυναμίας οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού που δεν θέλει να λογοδοτεί πουθενά. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο για ένα συμβάν που έχει πάρει διαστάσεις από νωρίς το πρωί. Ίσως είναι και θέμα των δημοσιογράφων που πυροδοτούμε εικόνες, αλλά σίγουρα έχει προκαλέσει άλλη μια αντιπαράθεση έντονη. Μέσα και στο ίδιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνών κόμμα. Έχουμε αυτή τη φωτογραφία του κ. Παναγιώτη Κουρουπλή με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, μια ανάρτηση στην πόλη του Αιγαίου, σε έναν χώρο που εξυπηρετούνται αδύναμοι συνάνθρωποι μας, ηλικιωμένοι, που αν θέλετε αυτή τη στιγμή μπορεί να οδηγήσει και στην έξοδο από το ψηφοδέλτιο τον έμπειρο το Παναγιώτη Κουρουπλή. Αλλά... θα ήθελα τη δική σας. Κοιτάξτε, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ βοήθησε σε αυτό το ίδρυμα. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, πηγαίνει να κυνηγήσει να πάρει κάποιους ψήφους. Λογικό είναι να περάσει και από μια πόλη και από ένα ίδρυμα το οποίο είχε βοηθήσει και να πάει να επισκεφτεί τους ανθρώπους και ο Μητροπολίτης που ήταν εκεί να βγάλει και μια φωτογραφία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεμπτό ή κατακριταίο αυτό. Προσέξτε, αφήστε με το ολοκληρώσω. Εγώ δεν θα βγάζα. Δεν είναι το θέμα. Να πάμε και στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Να πάμε και στα δύο μέτρα. Και ο Πρόεδρος σας διατηρείται εξαιρετικές σχέσεις με την Εκκλησία. Εξαιρετικές σχέσεις. Αλλά κρατάμε και μία απόσταση με ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως φασίστες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ομοφοβικά παραλυρήματα κατά κάποιων κοινωνικών ομάδων. Εμείς δεν είμαστε υπέρ τέτοιων εξάρσεων, η Εκκλησία έχει να πει. Από την άλλη όμως, στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, για τη φωτογραφία με τον Αμβρόσιο, με τον Μητροπολίτη, της κυρίας Κουντουρά, γιατί δεν έγινε αντίστοιχο θέμα, αλλά περάσανε και φωτογραφική διάταξη κιόλας και τροπολογία για να μπορεί να είναι στις τάξεις του ευρωψηφοδελτίου υποψήφια η κυρία Κουντουρά. Δύο μέτρα και δύο σταθμά από την ίδια κυβέρνηση για δύο ίδια συμβάντα. Αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν την κυβέρνηση και όσους πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιος υποθέτω, έτσι. Αλφα-Αθηνών, είμαι εν ενεργεία βουλευτής στην Αλφα-Αθήνας. Στην Αλφα-Αθήνας είμαι υποψήφιος καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συνάντηση στην Ο πρόεδρος αποφασίζει για όραση, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και είναι και πάρα πολύ καλή η εκπομπή σας και συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που κάνετε.